Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος αναφέρθηκε στα υποκατάρτιση προγράμματα ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία με καταγραφή των δεξιοτήτων τους, εκπαίδευση και έμφαση στην εργασία, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της χώρας. Εδώ και 4 μήνες προχωράμε στο νέο σχεδιασμό, ο οποίος έχει 2 ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκαλούν τεράστιες αλλαγές και διευκολύνουν την ένταξη. Το ένα είναι ότι σταματάμε το συσίτιο και δίνουμε στους ανθρώπους μετρητά, και το δεύτερο ότι περνάμε από τα κάμπ στα διαμερίσματα. Τώρα που είμαστε λίγο καλύτερα και μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, ξεκινάμε τα προγράμματα ένταξης, σημειώνει ο κύριος Μουζάλας. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στην τελευταία επίσκεψή του στο Κέντρο Φιλοξενίας των Σερών είχε αναφερθεί στην ένταξη των προσφύγων εντός του αστικού ιστού της πόλης. Υπουργέ, όσον αφορά τις ενοικιάσεις σπιτιών από πρόσφυγες. Μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το πάρα πολύ καινούριο και πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πετύχαμε μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίσαμε τη χρηματοδότηση 10.000 θέσεων φιλοξενίας σε διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι 10-12 κάμπ τουλάχιστον θα κλείσουν. Θα κρατήσουμε συνολικά, όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, περίπου 20 δομές, σαν τη δική σας δομή εδώ πέρα, με εξαίρεση 2 μεγάλες στην Αθήνα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα αυτό. Όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε, μένουν χρήματα και στον πληθυσμό, βοηθάει στην καλύτερη ένταξη αυτών των ανθρώπων, βοηθάει στο να μην δημιουργούνται γκέτο. Εδώ έχουμε ήδη προχωρήσει στην κατάργηση των συσιτίων και στο να παίρνουν χρήματα, να μαγειρεύουν. Εμένα μου είπαν σήμερα ότι λείπουν πάρα πολύ εδώ, γιατί είναι στο παζάρι. Έτσι, αυτά όλα είναι πολύ καλά σημάδια. Νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε και, όπως είπα και πριν, παιδιά, να φτιάξουν τα πράγματα, να γυρίσουν στον τόπο τους. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, ο Υπουργός αναφέρει: «Έχουμε 2 βασικούς στόχους, οι οποίοι θέλουμε να γίνουν μαζικά και είμαστε σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας. Ο πρώτος είναι να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ετοιμάζουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα με το Υπουργείο Παιδείας. Ο δεύτερος είναι η εργασία. Στρεφόμαστε με σκέψεις προς τη Γεωργία. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια καταγραφή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου των δεξιοτήτων όλων των μεταναστών, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα αξιοποιήσουμε τους κοινωνικούς φορείς. Είμαστε σε επαφή με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας και σκοπεύουμε το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, την ΓΕΣΕΕ, Συνδικάτα, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, Βιοτέχνες κτλ. Ώστε να προκύψουν προγράμματα που θα πρέπει να παράγουν αποτέλεσμα για χιλιάδες ανθρώπους. Είναι δύσκολο», σημειώνει ο κ. Μουζάλας.